Όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η επόμενη μέρα αφορά κυρίως τη διαχείριση της νέας οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης που βρίσκεται πρώτων πυλών με την πανδημία, όχι να δημιουργεί, αλλά απλά να επιταχύνει την έλευσή της, όπως άλλωστε σας προειδοποιούσαμε ως κόμμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι κάνει η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα? Προετοιμάζει το έδαφος απλά για να φορτωθεί αυτή η επερχόμενη κρίση πάλι στις πλάτες των εργαζομένων, προκειμένου να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες στο μεγάλο κεφάλαιο φυσικά, να θωρακιστεί η κερδοφορία του, η δική του συνέχεια στη γρήγορη ανάκαμψη. Παλιά σας τέχνη κόσκινο όλων σας, γιατί όλων σας οι κυβερνήσεις διαχειρίστηκαν την προηγούμενη κρίση. Από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή ήταν η αγωνία. Να τη βγάλει καθαρή το κεφάλαιο και ας βουλιάξει, να πάει στα τάρταρα ο λαός. Οι κύριοι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας άρχισαν ήδη τις προειδοποίησεις για τα χειρότερα. Τι άλλο από προειδοποίηση στο λαό είναι αυτό που λέτε, ότι η διαχείριση της πανδημίας αποτελεί εγγύηση για τη διαχείριση και της οικονομικής κρίσης? Όπως ακριβώς φορτώσατε στους εργαζόμενους και το λαό τις συνέπειες της πανδημίας για να προστατεύσετε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους και τα κέρδη τους, έτσι ακριβώς θα τους φορτώσετε και τα βάρη της κρίσης. Και έχετε το θράσος να λέτε πως μοιράσατε δήθεν δίκαια τα βάρη της πανδημίας. Πόσο δίκαιο είναι χιλιάδες εργαζόμενοι να χάνουν τη δουλειά τους μέσα σε λίγες μόνο μέρες? Πόσο δίκαιο είναι από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάζουν εργασιακές σχέσεις προς το χειρότερο, εργαζόμενοι να γίνονται ευέλικτοι, να δοκιμάζουν στην πλάτη τους δηλαδή νέες μορφές εκμετάλλευσης, όπως είναι η τηλεργασία? Πόσο δίκαιο είναι χιλιάδες εργαζόμενοι να ξεπατώνονται σε εργοστάσια, σε αλυσίδες εφοδιασμού και στα σούπερ μάρκετ, να συνοστίζονται επικίνδυνα σε χώρους δουλειάς χωρίς μέτρα προστασίας, να στριμώχνονται σε μέσα μαζικής μεταφοράς? Πόσο δίκαιο είναι να απειλούνται από τη μεγαλεργοδοσία για να μην πάρουν την άδεια ειδικού σκοπού, ακόμα και για να επιστρέψουν μέρος από το πενιχρό επίδομα των 800 ευρώ? Πόσο δίκαιο είναι να εκβιάζονται για να μην δηλώσουν ότι έχουν συμπτώματα, να αποκρύπτονται κρούσματα, να υποχωρούν τα μέτρα ασφαλείας, όπως και κάθε έλεγχος από αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί πρέπει να βγει η δουλειά, γιατί δήθεν από αυτό θα κλατάρει η οικονομία?